Ευτυχώς είναι στο ίδιο πνεύμα. Και σε διαφορετικό να ήταν, θα ήταν σεβαστή η άποψή τους. Μας αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Τεράστιες ευθύνες. Κινητοποιούνται κάποιοι άνθρωποι, όχι αδικαιολόγητα, και ενοχλούμεθα γιατί μας. Κοινωνικός αυτοματισμός. Μας καθυστερούν στον δρόμο. Ήδη κόμματα της αντιπολίτευσης λένε να μην γίνονται, διαδηλώσεις. Εμείς δεν λέμε διαδηλώσεις, απάνω ισοπεδώσουν την Αθήνα. Αλλά πώς θα εκφράσει την αντίθεση του ένας λαός? Θα δώσει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα, να πει: είδατε κανένα να βγει στους δρομούς? Και το λένε και οι Γερμανοί αυτό. Άρα έχει την αποδοχή των μέτρων, σου λέει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Μας την είπε. Μας την είπε. Και όταν εγώ τόλμησα να πω, όχι για το σύνολο των ανθρώπων που βλέπουν Survivor, γιατί μεταξύ αυτών μερικές φορές βλέπω και εγώ, γιατί πλάκα. Και εγώ βλέπω. Έτσι. Και εσείς. Υπήρξε φίλος μου και πελάτης μου και ο Τανιμανίδης. Συνεπώς δεν μπορώ. Βλέπω και. Αλλά είπα έχω το εξής. Και φοιτητές που βλέπουν. Δεν μπορώ να βλέπω να σκοτώνονται και να λένε να πεθάνει το παιδί του τάδε, να πεθάνει το παιδί του τάδε με πάθος. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι άνεργοι.